Νομίζω ότι ο κύριος Κουτσούμπας ωφελήθηκε πάρα πολύ από το ότι έβγαλε ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Πολύ. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τη στιγμή που μίλησε λίγο πιο. Πώς να το πω, προφανώς έτσι είναι ο χαρακτήρας. Μίλησε πιο απλά. Αποφάσισε να μας τον δείξει όμως. Ναι. Έκανε λίγο πλάκα. Αντέδρασε, προσπάθησε να αλληλεπιδράσει. Του έκανε μεγάλο καλό. Με τον κύριο Παπαδόπουλο. Εκείνο, ο κύριος Παπαδόπουλος, εδώ ναι. Λοιπόν. Κοιτάξτε, σίγουρα παίζει ρόλο και η επικοινωνιακή μάχη την περίοδο των εκλογών. Όμως για μας έχει ιδιαίτερη σημασία και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω άλλη μια φορά χιλιάδες εργαζόμενους που έδωσαν τη μάχη δίπλα μας πολύ πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Δηλαδή ένα βασικό ζήτημα το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να σταθεροποιηθεί μια δυναμική ενίσχυση του ΚΚΕ ήταν χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι τους συναντήσαμε σε αρχαιρεσίες, σε απεργιακές μάχες, σε αγωνιστικό βηματισμό όλη την προηγούμενη περίοδο. Και από αυτή την άποψη θέλουμε να απευθυνθούμε και σε αυτούς που τελικά δεν τόλμησαν να κάνουν το βήμα στην κάλπη, αλλά ήταν αγωνιστικά δίπλα μας το προηγούμενο διάστημα, να το ξανασκεφτούν και να μπουν γρήγορα στη μάχη την επόμενη μέρα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και να πω ένα βασικό σημείο για το γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Γιατί η πολιτική την οποία θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη όχι μόνο λόγω των εδρών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις βασικές απαιτήσεις που έχει ήδη διατυπώσει για την επόμενη μέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιτρέψτε μου να καλησπέρισουμε όλοι και την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Αποστολάκη. Να ολοκληρώσω μόνο ένα λεπτό. Τον κύριο Κερανάκη. Ναι, να πω δηλαδή. Περίμενα και λίγο. Τον κύριο Δημητρακόπουλο. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι απαιτήσεις, οι οποίες είναι να μείνουν παγωμένοι οι πραγματικοί μισθοί, να συνεχίσουν να είναι βαριά τα δάνεια των λαϊκών οικοκυριών, να γίνει ακόμα μεγαλύτερη φορά αφέμαξη των αυταπασχολούμενων που συλλήβδουν. Ναι, ονομάζονται φοροφυγάδες. Γιατί... Ναι, απέναντι σε όλα αυτά. Οι εκλογές, θέλω να πω ότι αυτά απέναντι σε όλα αυτά, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκφράσει την παραμικρή διαφωνία. Άρα την επόμενη μέρα το ζήτημα είναι να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο να υπάρξει πραγματική στρατηγική αντιπολίτευση.